Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start. Με παράταση των ερευνών του όρου Straits στην Ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε η Τουρκία με νέα ναύταξη που εξέδωσε την Πέμπτη. Η νέα οδηγία ισχύει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου και χωρικά τοποθετείται ελαφρώς βορειότερα σε σχέση με την προηγούμενη. Η μεθυμίζεται ότι τελευταία έλεγε απόψε και είχε επεκταθεί ακόμη μια φορά πριν από μερικές ημέρες. Σημειώνεται ότι η τουρκική ενέργεια καταγράφεται ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η κοινή άσκηση από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Γαλλία. Και λίγες ώρες πριν μετά την επιχείρηση των ελληνικών F-16 που πέταξαν από την Κρήτη έως την Κύπρο. Παράλληλα, σε βήμπτη χρονικά και με την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βερολίνο, όπου αναμένει να τεθεί επιτάπητος στο πλαίσιο των ενδεχόμενων κυρώσεων προς την Άγκυρα. Η πρώτη σύμβαση που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξονόματος των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φαρμακευτική εταιρεία τέθηκε σήμερα σε σκή με την επίσημη υπογραφή μεταξύ της AstraZeneca και της Επιτροπής, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η σύμβαση θα επιτρέψει την αγορά εμβολίου κατά του COVID-19 για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δωρεά σε χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα ή την αποστολή προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω της σύμβασης θα αγοραστούν συνολικά για όλα τα κράτη-μέλη 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου AstraZeneca, με δυνατότητα για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις που θα γενεμηθούν αναλογικά με βάση τον πληθυσμό. Η Επιτροπή συνεχίζει να συζητά παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων και έχει ολοκληρώσει επιτυχημένες διερευνητικές συνομιλίες με τις ανώφυγες ασκήσεις στις 31 Ιουλίου, την Johnson & Johnson στις 13 Αυγούστου, την CureVac 18 Αυγούστου και την Moderna στις 24 Αυγούστου. Ο Υπουργός Οικονομικών σε δήλωσή του τονίζει ότι οι διαδικασίες που εισάγονται στο νέο συνεκτικό και ολοκληρωμένο νομοσχέδιο διευθέτηση οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας αναμένεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης καθώς και της κοινωνικής συνοχής, προστατεύοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Ο Χρήστος Θαϊκούρας ανέφερε πως το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τον κώδικα διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, ο οποίος θα δεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο επιμελητήριο της Κέρκυρας με αφορμή το πιλωτικό σύστημα της κρουαζιέρας, το οποίο δεν προβλέπει την διάχυση των επιβατών όπως τα προηγούμενα χρόνια. Η πρώτη κρουαζιέρα αναμένεται να δεθεί στην Κέρκυρα στις 26 Σεπτεμβρίου με αυτό το πιλωτικό σύστημα, το οποίο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι στις 1 η ώρα στην αίθουσα του επιμελητηρίου σύσκεψη με θέμα 8 πιλωτικές κρουαζιέρες της MCS για το 2020 με τους φορείς της Κέρκυρας. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανέβαλε την πρώτη κρουαζιέρα της Κέρκυρας στις 30 Αυγούστου, η συζήτηση διεξήχθη κανονικά καθώς υπήρξε έντονος προβληματισμός, καθώς η ενημέρωση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Όλγε της 28 του 2020, προκάλεσε τις αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου, καθώς ο τρόπος διάχυσης και διακίνησης των επιβατών στο νησί δεν θα γινόταν όπως τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, ανάμεσα στον εμπορικό κόσμο, υπήρξαν και διαφωνίες σχετικά με το πιλωτικό σύστημα της κρουαζιέρας. Βλέπουμε πολλά κενά σε αυτά που μας είπαν από την εταιρεία, διότι πρώτον δεν θα μπορέσουν να διάσουν το Αχίλιο ή την Παλαιοκαστρίτσα για να επισκεφθεί μόνη της η κρουαζιέρα, άρα σημαίνει ότι οι πελάτες της κρουαζιέρας θα αναμειχθούν με τους ξενοδοχειακούς πελάτες, τους πελάτες του Airbnb, τους πελάτες των τουριστικών καταλυμάτων. Άρα δεν έχουν πετύχει το στόχο που θέλουν να τους απομονώσουν. Όσον αφορά για την πόλη, δεν θα είναι δυνατόν να περνάνε γκρουπ από 15-20 άτομα τα οποία να μπορεί κάποιος να τους μαντρώσει και να μην μπορέσουν να πάνε στο εστιατόριο ή στο καφετέρια να πάρουν ένα νερό ή είτε ένα μαγνητάκι που θα δουν περνώντας έξω από τα μαγαζιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Μας είπε επίσης το λιμάνι, το οποίο δεν βλέπω τον διευθύντα σύμβολο εδώ σήμερα που τον έχουμε καλέσει, ότι δεν θα γίνουν ελέγχοι ούτε καν δειγματοληπτικοί για το εάν οι άνθρωποι αυτοί νοσούν ή όχι. Ήρθατε προηγουμένως. Η κυβέρνηση είναι πίσω του γιατρού. Μα τι κανονίζουν. Το θέμα είναι η ασφάλεια. Και μετά η οικονομία. Και εμείς για ασφάλεια μιλάμε. Ίσως και οι Κερκυραίοι να μην θέλουν αυτά τα 2.000 άτομα να μην ακούνε μέσα στην κοινωνία. Μέσα στα. Πρέπει να το θέλουν. Δεν θα έχουμε το όφελος, το μικρό κατά άλλους, το μεγαλύτερο κατά άλλους όφελος που αφήνει η κρουαζιέρα. Αλλά αν σκεφτούμε ότι είναι μόνο 4 κρουαζιέρες, να γίνει πανεκκίνηση, να αρχίσει να αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου απέναντι στην κρουαζιέρα. Έτσι, εχθές το CNN έδωσε εύσημα στην MSC για την πραγματοποίηση της πρώτης κρουαζιέρας που ξανάρθε στο λιμάνι χωρίς κανένα κρούσμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαία αυτά τα δημοσιεύματα και τα εύσημα, έτσι, κατά την άποψή μου δηλαδή,
Στόχος είναι να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει την ασφάλεια, να αλλάξει την ψυχολογία, να επανακινηθεί η κρουαζιέρα. Το πανό στην αστυνομία δώσε και η ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα, με τον διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Μανθαίο Γιαννούλη, να τονίζει ότι η ελληνική αστυνομία δεσμεύεται ότι θα τηρηθεί η νομιμότητα. Και εδώ εμείς δεσμευόμαστε ότι θα τηρηθεί η νομιμότητα, τόσο ιδιαίτερα στο τόσο επίκαιρο θέμα του COVID, με τον έλεγχο ακόμα αυτών των επιβατών, αν φορούν τις μάσκες τους ή τηρούν τους άλλους υγειονομικούς όρους. Τώρα, αναφορικά με την πληροφόρηση που έχετε για την διοχετευμένη πελατειακή έτσι εξάρτηση ή συμφωνία, θα αναμένουμε από εσάς κάποιες μηνυτήριες αναφορές για αθέμητο ανταγωνισμό και σε συνεργασία με την Εισαγγελική Αρχή, εάν υπάρχει αξιόπινος χαρακτήρας των συμπεριφορών αυτών, οι όποιοι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν. Για τις επιπτώσεις πανδημίας του COVID-19 μίλησε στην κάμερα του Start η πρόεδρος των Ξεναγών Ιωνίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, Μάγδα Κουσουνή. Πάμε να δούμε τα όσα μας είπε. Στην Κέρκυρα υπάρχει μια ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι βιοπορίζονται αποκλειστικά από τον τουρισμό, με αποτέλεσμα η πανδημία του κορονοϊού να έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες επιπτώσεις σε αυτούς. Ξεναγοί αποτελούν ένα από αυτά τα επαγγέλματα. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ένωσης Ξεναγών Ιωνίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, Μάγδα Κουσουνή, μεγάλο μέρος των εργαζομένων ήδη βιώνει τις συνέπειες της κρίσης της πανδημίας. Θα πει από την αρχή, πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, ότι μιλάμε για μια χαμένη τουριστική περίοδο. Και από ό,τι βλέπετε, αυτό ισχύει. Το ότι ήρθε κάποιος κόσμος και κάποιες αφήξεις με αεροπορικές πτήσεις δεν σημαίνει ότι αυτό καλύπτει την οικονομική ζημία που έχει υποστεί όχι μόνο η Κέρκυρα, αλλά και η Ελλάδα σε γενικότερα πλαίσια. Οι ξεναγοί είναι από τα πληττόμενα επαγγέλματα. Βρισκόμαστε ακόμα στο μηδέν. Είμαστε ακόμα με μηδέν εισόδημα, μηδέν κρατικές παροχές. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει οι συνάδελφοι να εξαντλούν την υπομονή τους και την ψυχραιμία τους. Κάποιοι συνάδελφοι δούλεψαν για κάποιες λίγες ξεναγήσεις, γερμανόφωνοι περισσότερο και κάποιοι γαλλόφωνοι. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται άνεργοι και στο μηδέν. Όσον αφορά τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, η Μάγδα Κουσουνή επισημαίνει πως τα αιτήματα του κλάνου παραμένουν ίδια και η ενίσχυση των ξεναγών είναι επιτακτική. Θα ήταν ευχής έργων να υπάρξει μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, αλλά από ό,τι βλέπετε είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε μια αύξηση κρουσμάτων που νομίζω ότι αυτό το περίμεναν όλοι. Παρόλα αυτά, επειδή οι ξεναγοί περιμένουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και μιλάμε πάντα βιοποριστικά, τα αιτήματά μας είναι αυτά που υπήρχαν. Εξακολουθούμε να ζητάμε τα ίδια πράγματα. Ένα επίδομα ανεργίας, μια κρατική βοήθεια για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα το χειμώνα. Τώρα 399 ευρώ που είναι το επίδομα ανεργίας, αν θα σας σώσουν, όχι βέβαια, αλλά τουλάχιστον μπορεί να καλύψουν κάποιες βασικές μας ανάγκες. Επίσης, ναι, μεν μας δόθηκε η δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας, αλλά αυτό ήταν για Μάρτιο-Απρίλιο. Μάη-Ιούνιο, που τα δεδομένα, με αντικειμενικά δεδομένα, η σεζόν, η τουριστική περίοδος ήταν κλειστή. Και οι ξεναγοί φυσικά ήταν άνεργοι μαζί και άλλα επαγγέλματα, δεν έχουμε λάβει τίποτα. Οπότε ζητάμε και για Μάιο-Ιούνιο ένα επίδομα βοήθειας. Και φυσικά και τα 800 ευρώ για τους ανθρώπους που δεν δικαιούνται το επίδομα ανεργίας. Κύριε, παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start. Αναλυτικά ενημερωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Σπύρο Ζηνιάτη. Καλώς απόγευμα.